Κύριε Τσακώνα, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Τσακώνα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα ελληνοτουρκικά. Είναι αυτό το θέμα το οποίο συζητήσαμε τελευταία και στο προηγούμενο μισάωρο με την Ελίζα Καραγιώργη για την έναρξη του πολιτικού διαλόγου, ενός πεδίου οικοδόμησης πολιτικής εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και να μου πείτε τη γνώμη σας, αν περιμένουμε κάτι σημαντικό να βγει από αυτή τη συζήτηση. Κάτι ιδιαίτερο σημαντικό δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να περιμένουμε. Βεβαίως ο πολιτικός διάλογος αποτελεί μια, τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις της κυβέρνησης, μια αναβαθμισμένη διαδικασία των διερευνητικών επαφών που είχαμε στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα και το μέρος μιας διαδικασίας που υποστηρίζεται από ένα τρίπτυχο, θα σας έλεγα, που δεν αφορά μόνο τον πολιτικό διάλογο και έχει ξεκινήσει και έχει δρομολογηθεί μετά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα. Αφορά και μια διαδικασία μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στρατιωτικού χαρακτήρα κατά κύριο λόγο, αλλά και μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική συνεργασία σε θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως τα ονομάζουμε. Όπως γνωρίζετε, έχουν υπάρξει μια σειρά από συμφωνίες σε αυτή την κατεύθυνση επ' αφορμή της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου και συνεχίζονται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Φρακογιάννη. Άρα έχουμε ένα τρίπτυχο, ας το πούμε έτσι, διαδικασιών. Βεβαίως, σωστά επισημαίνεται, το σημαντικότερο αυτό από αυτές τις τρεις διαδικασίες είναι ο πολιτικός διάλογος, αλλά νομίζω στην παρούσα συγκυρία δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα έτσι υψηλές προσδοκίες από το που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό είναι βεβαίως θετικό ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και να συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα είναι και μια εύκολη σε εισαγωγικά συζήτηση, ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες ή κίνδυνοι για την Ελλάδα σε αυτό το τραπέζι, τουλάχιστον σε αυτό το τραπέζι των συζητήσεων. Υπάρχουν αναμφίβολα ζητήματα τα οποία στον πολιτικό διάλογο συζητούνται σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα. Και αυτό το πλαίσιο καθορίζεται από τις πραγματικότητες στο εξωτερικό περιβάλλον της Τουρκίας και της Ελλάδας, που όπως γνωρίζετε έχουν να κάνουν κυρίως με ένα πόλεμο που συνεχίζεται στα βόρεια μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και ένα πόλεμο στην Μέση Ανατολή, όπου οι δύο χώρες έχουν διαφορετικές θέσεις. Άρα σε αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι μπορούν να, που αφορούν το πλαίσιο του διαλόγου, δηλαδή ότι μέσα σε αυτή τη διεθνή πραγματικότητα αναπτύσσεται και ο ελληνοτουρκικός διάλογος, μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις οι οποίες μπορεί να κατατείνουν στο να συμφωνήσουν οι δύο χώρες ότι θα πρέπει να βοηθήσουν στο να τελειώσουν, να κλείσουν και τα δύο αυτά μέτωπα. Αλλά μέχρι εκεί. Επειδή λέτε για το πλαίσιο και το πώς αυτό διαμορφώνεται και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, ακόμα και σε μια συζήτηση οικοδόμησης πολιτικής εμπιστοσύνης, είχε γίνει πολλή κουβέντα τις προηγούμενες μέρες για την ευνίδια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουκρανία, στην Οδυσσό. Και θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας. Κρίνεται ότι η αναφανδόν υποστήριξη της Ουκρανίας από την πλευρά της Ελλάδας ενέχει τον κίνδυνο να μας απομακρύνει ή να, όχι υποβιβάσει, να υποσκάψει την καλή πορεία στην οποία τουλάχιστον φαινομενικά έχουν μπει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Όχι, δεν το νομίζω. Και οι δύο χώρες έχουν πάρει, θα σας έλεγα, τις αποφάσεις τις, ακολουθούν μια συγκεκριμένη οδό. Η Τουρκία επαμφωτερίζει σαν αμφίβολα σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις θέσεις της όσον αφορά την Ρωσία και την Δύση, δηλαδή αυτή την ισορροπία, αν θέλει, την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση, η οποία έχει ταχθεί αναφανδόν, θα σας έλεγα, υπέρ της δυτικής αντίληψης για τα πράγματα, αλλά με προσθήκες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάγκη να υπάρχει ένα διέξοδο, ένα τέλος σε αυτή την ματηρία, την παράθεση. Άρα βρίσκεται και στην πλευρά της Δύσης, που θα ήθελε να δει την επόμενη μέρα μέσα σε το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου ως μια διαπραγμάτευση η οποία θα οδηγήσει σε μια ειρηνική διευθέτηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα ειδικά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα
και την σχέση της με την συγκεκριμένη περιοχή ιστορικού χαρακτήρα, όπως γνωρίζετε, έτσι, στην Οδυσσό, στην οποία κατοικούν επίσης πολλοί Έλληνες. Έλληνες και έχει λογικά, να το θέσω έτσι, ένα ενδιαφέρον για την τύχη ομοεθνών στην περιοχή. Άρα, υπό αυτή την άποψη, νομίζω ότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού σε αυτό το πλαίσιο που περιέγραψα, έτσι, της δυτικής υποστήριξης και της δυτικής πρόσληψης των ζητημάτων που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο τον υποδέχτηκε ίσως ο Ρώσος Πρόεδρος είναι μιας άλλης τάξεως συζήτηση, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική απόφαση, ναι, να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, νομίζω, ναι, ήταν στο πλαίσιο που περιέγραψα. Πριν φύγουμε από το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, θέλω να μείνουμε λίγο στο εσωτερικό της Τουρκίας. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες, πολύ πρόσφατες δηλώσεις, οι οποίες μάλιστα έρχονται και να προστεθούν σε παρόμοιες παλιότερες δηλώσεις για, πώς να το πω, αποχαιρετισμό, οι λεγόμενες δηλώσεις αποχαιρετισμού. Με άλλα λόγια, είπε ότι δεν θα ζητήσει ξανά το χρήσμα με το πέρας της τρέχουσας θητείας του. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύετε ή θα δούμε να αλλάζει τη στάση του στην πορεία και αν πιθανά είναι κάτι το οποίο είναι μόνο εσωτερικής κατανάλωσης και αφορά τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία. Εννοείται, κατά πόσο εννοεί ότι θα πάει κατά πόσο, να είναι με την πολιτική. Ναι, και ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της δήλωσης. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένο, δεν έχει δυνατότητα άλλης θητείας. Από πλευράς επίτευξης στόχων στο εσωτερικό έχει επιτύχει, έχει ξεπεράσει τον Κεμάλ Ατατούρκ, τουλάχιστον όσο αφορά και την εικόνα του, αλλά και την παρουσία του στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, κατά πόσον αυτό μπορεί να συνδεθεί με μια θετική εξέλιξη ελληνοτουρκικής σχέσης, θα σας έλεγα ότι είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Νομίζω ότι οι όποιες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου συνδέονται με την επίτευξη των στόχων, των μεγαλεπίβολων στόχων, παραμένουν εκεί, δεν αλλάζουν. Στο βαθμό λοιπόν που τα ελληνοτουρκικά για τον Τούρκο Πρόεδρο και, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις και λειτουργεί, τα ελληνοτουρκικά μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο επίτευξης των στόχων και ταυτόχρονα λύσης των ελληνοτουρκικών, ναι, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε θετικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι κάτι, νομίζω, όμως, το οποίο οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου εννοούν ή υπονοούν. Μάλιστα. Οι σκέψεις του αφορούν κυρίως την παρουσία του στην πολιτική σκηνή, την οποία θεωρεί ότι έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει μετά από αυτή την πορεία. Την επίτευξη των περισσότερων στόχους και άρα προειδεάζει το κοινό του ότι θα αποχωρήσω διότι πρέπει να αποχωρήσω, δεν έχω άλλες δυνατότητες. Επειδή στην Τουρκία, με συγχωρείτε, στην Τουρκία η πολιτική πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι είναι στις δυτικές κοινωνίες. Θέλω να πω ότι η ψήφος πολλές φορές είναι και περισσότερο συναισθηματική παρά κατόπιν μιας ορθολογικής πολιτικής κρίσης. Πιστεύετε ότι θα ήταν και ένα μήνυμα αυτό, δηλαδή το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από την πολιτική σκηνή, από το πολιτικό προσκήνιο χαρακτηριστικά, ένα μήνυμα προς τους υποψήφιους, τους μελλοντικούς ψηφοφόρους στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι δώστε άλλη μία ψήφο σε μένα, ούτως ώστε είναι η τελευταία φορά να δείτε τι ακριβώς θα σημαίνει κάτι τέτοιο, μιας και θα αποχωρήσω στην πορεία. Κοιτάξτε, αναμφίβολα ο πρόεδρος Ερντογάν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, τα μάλα, έτσι, και ειδικά όσον αφορά τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη επιδίωξη ικανοποιείται από αυτές τις δηλώσεις και όχι κάτι μετά από τον Ερντογάν. Διότι το μετά από τον Ερντογάν, όπως ξέρετε, είναι αρκετά χρόνια μετά από σήμερα που συζητάμε. Να. Άρα νομίζω ο βασικός στόχος των δηλώσεων είναι η επίτευξη βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων που έχει να κάνουν κυρίως με τον μεγάλο αντίπαλο, αν θέλετε, του κύριου Ερντογάν, τον κύριο Ιμάμογλου και κυρίως τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο θεωρεί ο κύριος Ερντογάν, όπως γνωρίζετε, ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης στο παρελθόν, θεωρεί το κέντρο βάρους της
της Τουρκίας. Έτσι, έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, να έχει ιδιαίτερη σημασία να κερδιθούν αυτές οι εκλογές από υποψήφιο του ΑΚΠΑΡΤΗ.